Ομιλία Ορθοδοξία και αίρεσης έγινε στο εξωτερικό. Αγίτος η Χριστέ, έχουμε μεγάλη οφειλή στο Θεό για το ότι μας αξίωσε να γεννηθούμε από Ορθοδόξους γονείς και να διδαχθούμε την Ορθόδοξο πίστη. Η Ορθόδοξος Εκκλησία δοξάζει το Θεό Ορθοδόξος δια της μεγάλης αλήθειας. Εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας και βρίσκονται κατά το Ορθόδοξο δόγμα εκτός αληθείας και εκτός σωτηρίας. Δεν του προσφέραμε του Θεού απολύτως τίποτε για να βρεθούμε μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου και στην ορθή δόξα Του. Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι αμόλυντος, άσπυλος, χωρίς ρητίδα ή ρήπο. Όλες οι αιρέσεις είναι διαστρέβλωσης της Ορθοδόξου αληθείας του Θεού. Οι πατέρες μας λέγουν ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος εστί είναι η αίρεση. Ο Αββάς Αγάθων, μεγάλος ασκητής με πολλά χαρίσματα, κάποτε κάποιος του είπε: «Γέροντα Αγάθωνα, μάθαμε ότι είσαι κακός άνθρωπος». «Είμαι». «Μάθαμε ότι είσαι φιλάργυρος, είσαι γαστρίμαργος, είσαι πόρνος, είσαι». «Είμαι». «Επίσης μας έγινε γνωστό ότι είσαι αιρετικός». «Όχι, δεν είμαι αιρετικός». «Γιατί, Πάτερ, όλα τα παραδέχτηκες, ότι τα έκαμες και το ότι δεν είσαι αιρετικός αντιστάθηκες». Το αιρετικός είναι χωρισμός από το Θεό. Και να χωριστώ από τον Θεό αιώνια δεν το θέλω σε καμιά περίπτωση. Οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες αγωνίστηκαν μέχρι αίματος για να κρατήσουν
την Ορθοδοξία εις το ύψος της. Δώσανε πολύ μεγάλες μάχες. Δεν υποχώρησαν σε καμιά περίπτωση βλασφημίας κατά του Θεού. Βρισκόμεθα ανάμεσα, εδώ στα ξένα βέβαια, ανάμεσα σε ένα πλήθος αιρετικών και εχθρών του Θεού. Οφείλουμε να κρατήσουμε την ομολογία της Ορθοδοξίας, να μείνουμε πιστοί. Είμεθα βέβαια αμαρτωλοί άνθρωποι, αλλά Ορθόδοξοι. Η Ορθοδοξία δεν παρέκκλινε καθόλου από την γραμμή που χάραξαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες με τα 7 Οικουμενικά Συνόδους. Όλοι οι αιρετικοί βλασφημούν. Άλλοι εις τας Αγίας Εικόνας. Άλλοι εις τον Τίμιο Σταυρό. Οι χιλιαστές είναι εκείνοι οι οποίοι υιοθέτησαν όλα στα αιρέσεις και έχουν κάνει μια δική τους θρησκεία που δεν είναι θρησκεία αλλά βλασφημία και είναι οι ορατοί αντίχριστοι. Δεν έχουν αφήσει τίποτε όρθιο. Γι' αυτό θα πρέπει να φωτιστούμε σε ορισμένα θέματα. Πρώτον, να κατοχυρώσουμε τους εαυτούς μας στην ορθή δόξα του Θεού και δεύτερον, εάν το καλέσει η ώρα, να βοηθήσουμε και έναν πλανεμένο άνθρωπο. Οι ιεραστές της Ορθοδοξίας έλεγαν ότι δεν θα σε αρνηθούμε ποτέ οφείλει Ορθοδοξία, αλλά αν το καλέσει ο καιρός θα δώσουμε και το αίμα μας. Βέβαια οι καιροί που μας περιμένουν και θα συναντήσουμε είναι χαλεπή, πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Θα πρέπει να έχουμε πάντα την προσοχή μας να σταθούμε στο ύψος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα ήθελα λίγο να σας διαφωτίσουμε κάτι, μάλλον σε ορισμένα θέματα της Ορθοδόξου Παραδόσεως και να δούμε από την άλλη πλευρά τα λάθη των αιρετικών. Ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία Του, την Αγία και Αμόλυντον, έχουσαν την αυτή γνώμη το αυτό φρόνημα εξ αρχής της ιδρύσεώς της και όχι διηρημένη εις απειραρίθμους αιρέσεις και σχίσματα διαστρεβλούσα στας δόξας και τας αληθείας αυτής. Ιδού τη γράφει η Γραφή και πώς καταδικάζει πάντα στους αιρετικούς και διαστρεβλωτάς των Αγίων Γραφών, τους οποίους παρομοιάζει προς τους ιδωλολάτρες και βλασφήμους του Αγίου Πνεύματος. Καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, είναι αυτήν αγιάσει, καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος ενδύματι, είναι βαστή ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων η ρητίδα ή τη των τιούτων, αλλήνα η Αγία και άμμο μας.
Αυτή είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Έχουμε πολλούς αιρετικούς. Όλοι σχεδόν οι αιρετικοί την Παναγία μας την έχουν ταπεινώσει πάρα πολύ. Την θεωρούν σαν μια απλή μητέρα και τίποτε περισσότερο. Αλλά η Ορθόδοξος Εκκλησία της έχει αποδώσει την αλήθεια του Θεού. Την έχει εξυψώσει εις την αξία την οποία της χάρισε ο Κύριος της δόξης. Και ειδού τι ακριβώς η Ορθόδοξος Εκκλησία φωτιζωμένη ομιλεί για την υπέραγνο μητέρα του Θεού. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, φωτιζωμένη από το Αγίου Πνεύματος, αντιλαμβάνεται και διερμηνεύει ορθοδόξως της Αγίας Γραφάς, δεχομένη την αναντίλεκτον αλήθεια ότι η υπεραγία Θεοτόκος ή το πρώτου τόκου Παρθένος και εν τόκο Παρθένος και μετά τόκον πάλι Παρθένος διέμεινε. Ο Ισαΐας λέγει «Ιδού η Παρθένος και όχι η Παρθένος της, σημαίνουν δια τούτο την ορισμένη και διαρκώς Παρθένων μένουσαν». Ο Ιζεγγύλ προδιετεί από την Παρθένων Μαρία «Η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε και ούκ ανοιχθήσετε και ουδείς ομιδιέλθει δι' αυτής. Ότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Διότι ο ηγούμενος ούτως καθίσετε εν αυτή του φαγήν άρτων εναντίον Κυρίου. Την Παρθένων Μαρία προδιατύπωσαν την Παλαιά Διαθήκη εξαίσια γεγονότα και προρίσεις περί αυτής. Ιδού κάθεται ο Κύριος επί νεφέλης κούφης και ήξη εις Αίγυπτον. Η βάτος η φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη. Η άφρυπτος διαμήνασα και μετά την του Θείου Πυρός επιθύτηση. Η θάλασσα η μετά την πάροδον του Ισραήλ μήνα Σάββατος. Η πέτρα η εκβλήσασα το είδωρ το ζών. Η πύλη η πύρινος στήλη η τον Ισραήλ φωταγωγήσασα και η ολόφωτος νεφέλη ενέσε γένοντο. Ενέσε γένοντο ο Κύριος ο Θεός. Η σκηνή του μαρτυρίου, η κυβωτός της Διαθήκης, η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα, η στάμνος η το ουράνιον μάνα χωρίσασα, η κλίμαξ του Ιακώβ, δις κατέβει ο Θεός και τόσα άλλα. Ουδέποτε ή το δυνατόν, πώς τώρα η δύνατο η Παρθένος, η προδιατυπωθήσα υπό τη ούτων μυστικών συμβολικών παραστάσεων, η αφιερωμένη το Θεό, να αποβεί σύζυγος του Ιωσήφ. Ουδέποτε ή το δυνατόν να συμβεί τούτο. Η του Αγίου Πνεύματος επιθύτησης και η μοναδική γέννηση του Υιού του Θεού ανέδειξαν την Παρθένων Μαρία υπεραγίαν Θεοτόκων. Αλλά και ναών Άγιων και κατοικητήριον Θεού απέδειξαν. Εάν δε Παρθένη το Θεό θυρωθήσε και εκ της αγάπης του Νηφίου Χριστού τροθήσε, βασιλέων γάμων καταφρονούσι, τι περί της υπεραγίας Θεοτόκου πρέπει να είπομε, τα Άγια ουδέποτε γίνονται κοινά. Τα άπαξ το Θεό αθυρωθέντα και υπ' αυτού αγιαστέντα, μόνο το Θεό νίκουσι. Και στο παντελές διαμένωση ιερά και όσια. Ο άγγελος Γαβρίλ λέγει προς την Παρθένων «Έβρεσγα χάρη παρά το Θεό και ιδού συλλήψει εν γαστρή και τέξιον και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν». Είπε δε Μαριάν προς τον άγγελον
Πώς θέστε τούτο επί άνδρα ούχι να σου πω. Εκ τούτων παρατηρούμε τα εξής, ότι η παρθένος διαμένουσα εις την οικία του Ιωσήφ και ούσα μεμνηστευμένη με ταυτού ή το παρθένος. Καθότι ή το αφιερωμένη το Θεό και δεν έμελε να γνωρίσει άνδρα ούτε κατόπιν. Διότι τότε δεν θα εξεπλείτε το δια των αγγελθέν εάν επρόκειτο να έλθει εις γάμου κοινωνία. Πώς τώρα είναι δυνατόν να υποθέσει τις ότι η αφιερωμένη εις τον Θεόν η ευρούσα χάριν παραυτό ώστε να εκλεγεί ως μήτερ Θεού η ευλογημένη εν γυναιξή η γενωμένη έμψυχος νοός του Λόγου του Θεού ουδέν θα ελογίσα το εν αυτή τελεστέν εξαίσιον μυστήριον θα επελάθετο των μεγαλείων αεδίσε αυτή ο δυνατός θα εγκατέλειπε το Θείον κλαίος και αυτόν τον Θεάνθρωπον Υιόν ή να γίνει μήτηρ ανθρώπων. Ως αυτός πώς ήτο δυνατόν ο Ιωσήφ ο πρεσβήτης, ο δίκαιος, ο γιαγυρακός, ώστις έμαθε παρά του Αγγέλου την υπερθαύμαστον σύλληψη της Παρθένου να μη σεβαστεί αυτήν την γενωμένη μητέρα του Θεού. Προς εξυπηρέτηση του Θείου μυστηρίου εξελέγει ο Ιωσήφ, ώστις εμνηστεύθη την Θεοτόκον, την οποίαν οικονομικός η Αγία Γραφή ονομάζει γυναίκα του, ή να μη οι Ιουδαίοι θελήσουσιν να λιθοβολήσουσιν αυτήν ως Μιχαλίδα. Δεν πρέπει δε τη Γραφή να την λαμβάνουμε πάντοτε κατά γράμμα, διότι και αυτή η Θεοτόκος λέει, τέκνον τι επίσης ημιν ούτως, ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνόμενη εζητούμεν σε. Αυτό λέγεται οικονομικός, διότι η πατήρ του Χριστού δεν ήταν ο Ιωσήφ. Εις τη γραφή και η μνηστή ονομάζεται γυνή, όπως και ο μνηστήρ ονομάζεται ανήρ. Ο Ιωσήφ Θεό ανήρ αυτής, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, αντί να λέγει την μνηστήν αυτού. Εάν ο Ιωσήφ έλαβε ως γυναίκα την Θεοτόκον, καθώς είπε αυτήν ο Άγγελος, πώς κατόπιν ο Ευαγγελιστής Λουκάς μεταγενεστέρως λέγει την εμνηστευμένη αυτό γυναική. Η Θεοτόκος και με τα ταύτα ονομάζεται μήτρη του Κυρίου και ουχή γυνή του Ιωσήφ. Είναι πάρα πολλά για την Παναγία μας τα οποία την αναδεικνύουν Ορθοδόξος μητέρα του Χριστού και ως μητέρα του Χριστού, ως μητέρα του Θεού είναι υπεραγία. Θαυμάζουμε κανενός ανθρώπου μεγάλο την μητέρα, όπως και στο Ιερό Ευαγγέλιο που λέει στο Ευαγγέλιο της Παναγίας. Μακαρία η κοιλία η βαστά σε σάσε και μαστή ουσε θύλασε. Οι αιρετικοί βλασφημούν και εις τας Αγίας εικόνας. Τας θεωρούν είδωλα. Ενώ η Ορθόδοξος Εκκλησία στολίζεται με τας Αγίας εικόνας διότι ο Απόστολος Λουκάς όταν έκανε τα πρώτα εικόνα της Παναγίας την κάλεσε και της τα έδεξε και η Παναγία της ευλόγησε και είπε η χάρη του εξημού τεχθέντος ή με ταυτόν. Και οι αιρετικοί δεν τις παραδέχονται και τις κατηγορούν. Έχουμε δύο αρχαιοτάτες παραδόσεις, τη μεν πρώτη περί το ότι αυτός ο Κύριος ευδόκησε εκτυπώσε θαυμαστό το τρόπο την εικόνα αυτού επί μανδυλίου τετραδίπλου και έπεμψε την αχειροποίητον ταύτην εικόνα προς τον βασιλεύοντα της πόλεως των Εδεσσινών Αύγαρων
και την οποία παράδοση παραδέξατο ως αληθή και η έκτη Οικουμενική Σύνοδος. Την δε Δευτέραν θεωρητώ ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε και κατέλειπε εικόνας της Θεομήτωρος με τα ευσεβία, με τα δεδομένα από γενεάς εις γενεάν εν τη Ορθοδόξου Εκκλησία. Επίσης έχουμε εγγράφους μαρτυρίας των αρχαίων περί της χρήσεως και ευλαβίας των Αγίων εικόνων και τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνας. Δια τούτο εννοούμε τας εν κατακόμβες εν σπηλαίης και εν τάφης μαρτύρων ευρισκομένας ιεράς εικόνας ας καταφεύγοντες εκεί σε προσευχήν επί των διωγμών έγραφων επιτύχων, επιτάφων, επί ιερών σκευών, επί λιχνιών, επί πινάκων και επί άλλων τιούτων. Εάν τας των προσφυλών και σεβαστών ημών υπάρξεων εικόνας επιποθούμεν να έχουμε και διακοσμόμεν και εν την ηθική θέση αναστηλώμεν, εάν τας των βασιλέων και ευεργετών ημών εικόνας και τα τούτων σύμβολα εν τιμή και σεβασμό έχουμεν ως πιστή τούτων υπήκοοι και ευεργετούμενοι, πολλό μάλλον οφείλουμε να τιμόμεν και ευλαβώς να σταζόμεθα τας των μεγάλων και ιερών προσώπων εικόνας, δοξάζοντες ότι η τιμή και το σέβας και ο ασπασμός τούτων επί το πρωτότυπον αναβαίνει. Ήταν κάποιος χιλιαστής και αντιδρούσε στην προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Μάλιστα ήταν γυναίκα και της είπα το εξής. Η μητέρα σου ζει? Λέει όχι. Την αγαπούσες, την αγαπάς? Μάλιστα. Την έχεις φωτογραφία? Την έχω. Όταν την κοιτάς τη φωτογραφία, πιστεύεις ότι η φωτογραφία είναι η μητέρα σου? Όχι. Όταν πράγματι την αγαπάς τη μητέρα σου και την φυλάς και την ασπάζεσαι και κάπως έτσι ξεκουράζεσαι με τον τρόπο αυτό, όταν κάνεις κάτι τέτοιο, πιστεύεις ότι φυλάς τη μητέρα σου ή ο νους σου, η καρδιά σου, η ψυχή σου πηγαίνει στη μητέρα σου εκεί που είναι? Λέει μάλιστα αυτό συμβαίνει. Αυτό κάνουμε κι εμείς με τις Αγίες εικόνες. Δεν πιστεύουμε ότι η εικόνα, τα χρώματα, οι μορφές είναι ο Χριστός, η Παναγία κλπ. Αλλά ότι προσκυνούντες την Αγία εικόνα και ευλαβώς και ευσεβάστος, όλη αυτή η τιμητική λατρεία αναβαίνει τιμητικώς εις το πρωτότυπο. Και όταν βλέπουμε την εικόνα και την εικόνα ενός ήρωος, αμέσως μας έρχεται στη μνήμη οι αγώνες του υπέρ της πατρίδος και νιώθουμε για αυτόν τον άνθρωπο ευγνωμοσύνη, αγάπη, παίρνουμε μέσα μας ηρωισμό, σκεπτόμεθα ότι αν το καλέσει κι εγώ να γίνω ένας τέτοιος ήρωας. Οπότε η περίπτωση της φωτογραφίας αυτής βοηθάει σε τόσα πράγματα για την πατρίδα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τις Άγιες εικόνες. Επειδή ο διάβολος είδε την τεράστια ωφέλεια των Αγίων εικόνων, ξεσήκωσε στα παλαιά χρόνια, ξεσήκωσε αιρετικούς και διαστρέβλωναν την αλήθεια. Αλλά η Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε τους βλασφήμους και αυτούς τους αιρετικούς. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι ο Τίμιος Σταυρός ήταν ένα άτιμο ξύλο το οποίο εσταύρωνε ληστάς και κακούργους ανθρώπους, οπότε δεν πρέπει να τον προσκυνούμε. Ιδού η ορθόδοξος άποψης και η αλήθεια.
Κατά την Παλαιά Διαθήκη, επικατάρατο σε θεωρεί το πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Τι λοιπόν, επικατάρατος είναι και ο Χριστός? Γιατί το ξύλο του σταυρού θεωρείται επικατάρατο? Γιατί ότι το ξύλο σταυροειδές, ή διότι εκκρεμώνται από αυτού οι κακούροι και οι ληστές? Άρα το ξύλο θεωρείται επικατάρατο ένα κατά τον εαυτό επικεκρεμένων κακούργων. Αλλά ο Χριστός σταυρωθείς επ' αυτού, καθηγίασε αυτό δια του αχράντου αίματος, το οποίο έρευσε επ' αυτού. Έκτοτε δε ο σταυρός απέβει όχι προς τον ηδισμόν, αλλά προς κάφηση, και μεριάδες αναρρίχνητοι χριστιανοί μάρτυρες επεπόθουν να επιτύχωση των σταυρικών θάνατων. Ευτυχής και μακαριζόμενοι ο Σάκης της Ευήδητο, όπως ο Πέτρος και ο Ανδρέας οι μαθητές του Χριστού. Ο Παύλος καυχάται εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του σταυρού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως το τέλος απώλεια. Ποια πλέον κατάρα βαρύνει των σταυρών και ποιον όνειδος είναι συνεινωμένον επ' αυτού, αφού εχρησίμευσεν ως όργανον δια τη σωτηρία μας? Δι' εμάς τους χριστιανούς ο σταυρός δεν είναι ξύλων επικατάρατον, αλλά ευλογημένων και τίμιων. Ο Θεοπάτορ Δαβίδ λέγει: «Υψούται Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί». Και αλακού: «Εισελευθόμεθα εις τα σκυνώματα αυτού, προσκυνήσομαι εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού». Δια ταύτα οφείλομαι να τιμώμεν και προσκυνώμεν το σημείο του σταυρού, επί το οποίο ο Χριστός προσέφερε το άχραντον σώμα του και αίμα το υπέρ των αμαρτιών ημών, ως αληθώς σεβάσμιον, καθότι υγειάστη εκ της αφής του Παναγίου αυτού σώματος, ως οφειλόμενο να τιμώμεν τους ύλους, τη λόχη, τα ενδύματα και τα ιερά αυτού σκηνώματα, άτι να είναι η φάτνη των σπήλαιων ο Γολγοθάς, ο ζωπιός τάφος Ισιών, των εκκλησιών η Ακρόπολης και τα όμοια. Και παρεκάλλον αυτόν να κάνει το κρασπέδιο του ηματίου αυτού άψονται, και όσοι ανύπτοντο αυτού εσώζοντο. Και πάσο όπλο συζήτη άπτεστε αυτού, ότι δύναμη παρά αυτού εξήρχεται και ιά του πάντα. Εάν ο σταυρός εξικολούθη να μένει ξύλων επικατάρατον, πώς τότε η αρχαιοτάτη χριστιανική συνείδηση το σχήμα και τον τύπον του σταυρού περιέβαλε με τόση ιερότητα, και πώς του σταυρού το σημείο εθεωρήθη έκτοτε μεταπίστεως γινόμενων ακαταγόνιστων πνευματικών όπλων? Ο Χριστός ο ίδιος επωνόμασε των σταυρών σημείων ειδικών του. Τα δαιμόνια φρύτουν όταν βλέπουν τον σταυρό. Όταν σταυρώνονται οι άνθρωποι που πάσχουν δαιμονικώς, φαίνεται από την ταραχή που τους συμβαίνει κατά την ώρα που ο ιερεύς του σταυρώνει και διαβάζει τους εξορκισμούς. Είναι πάρα πολλές οι αιρέσεις. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι αρχηγοί των αιρέσεων, θέλοντας να στήσουν το ίδιο θέλημα, να στήσουν τη δική τους υπερηφάνεια, εξέκλειναν από την Ορθοδοξία και έτσι υπέπεθαν εις την βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Η Ορθόδοξος Εκκλησία Τρικυμιά αλλουδέποτε υπομένει ναυάγιο. Οι χαλεποί καιροί θα δοκιμάσουν
τους πιστούς κατά πόσον είναι ορθόδοξοι. Πλησιάζουμε στους καιρούς της ομολογίας. Δεν έχουμε την αρετή των παλαιών χριστιανών, των παλαιών Αγίων. Μα οι Άγιοι δεν θα εκλείψουν. Πόσον οι Άγιοι δεν θα εκλείψουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, εφόσον αρετή δεν υπάρχει και όλοι είναι φτηνοί άνθρωποι, ποιοι θα είναι οι Άγιοι των εσχάτων χρόνων? Είπε ο Κύριος ότι όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου θα έβρει την πίστη επί της γης. Όπως βλέπουμε όλοι, σιγά σιγά χάνουμε την πίστη. Θέλεις από απιστία, θέλεις από αθεία, θέλεις από τον ηλισμό, θέλεις από πλευράς ορθοδοξίας. Όλο ένα και χάνουμε έδαφος επάνω στην πίστη. Η μάχη θα δοθεί στην θεότητα του Χριστού. Με μία χριστιανική ζωή και με μία μεγάλη ομολογία στην πίστη του Χριστού θα δώσει την αγιότητα εις τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Να ζήσουμε χριστιανικά όσο γίνεται περισσότερο, κρατώντας την ορθόδοξη πίστη με όλη την δύναμη της ψυχής μας. Όπου κι αν βρεθούμε, όπου κι αν σταθούμε, να ομολογούμε την πίστη μας. Δεν είναι μικρό το κατόρθωμα. Μην νομίζουμε, και το νομίζουμε έτσι, ότι με το να ομολογήσουμε κάπου την πίστη στον Χριστό, στην Ορθοδοξία, ότι ήταν κάτι πολύ απλό. Δεν είναι απλό. Εάν είχαμε αρνηθεί εκείνη τη στιγμή τον Χριστό ή την πίστη μας, την Ορθόδοξη, δεν θα κάναμε έγκλημα. Θα κάναμε. Όταν όμως κάνουμε ομολογία, τι γίνεται τότε? Τότε είναι ένα στεφάνωμα αόρατο. Περνάμε από μια εκκλησία και ντρεπόμεθα να κάνουμε το σταυρό μας. Ντρεπόμεθα να ομολογήσουμε με τον Τίμιο Σταυρό ότι ήμερθα χριστιανή ορθόδοξη. Αυτό είναι αμαρτία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα ή μάλλον ένα ιστορικό για να βοηθήσω να δείτε ότι μία ομολογία πόσα κατορθώνει και πόσον υποχρεώνει τον Θεό, πόσα του οφείλει αυτού του ανθρώπου ο Θεός. Ήτανε στην Κωνσταντινούπολη τρεις φίλοι. Ο ένας ήταν αξιωματικός και ελεήμων άνθρωπος, ο άλλος ήταν λαϊκός πολύ πιστός και ο τρίτος ήταν μάγος. Αυτός ο μάγος προσπαθούσε τους δύο φίλους του να τους κάνει ομοίως του, να αρνηθούν την πίστη και να υπεραμείνονται των δαιμόνων και να βοηθούν τους δαίμονες στο να παίρνουν τους ανθρώπους και να τους οδηγούν σε αυτούς. Και κάποια μέρα αυτός ο μάγος, ο οποίος λέγεται ο Μεσίτης, είπε στον απλό χριστιανό, τον πολύ πιστό, ότι πάμε μία βόλτα έξω από τα τείχη της πόλεως. Ο πιστός δεν έβαλε σκέψη κακή και του είπε μπορούμε να πάμε. Παίρνουν δύο άλογα και βγαίνουν έξω. Ο μάγος με μαγική τέχνη
στο τείχος της Κωνσταντινοπόλεως πρόσθεσε και ένα άλλο τείχος, μα έναν πύργο καινούριο. Τον βλέπει ο πιστός τον πύργο και λέγει στον φίλο του τον Μεσίτη, «Πόθεν, πότε έγινε αυτός ο πύργος και δεν τον πήραμε είδηση?» Λέει, «Τώρα καινούριος έγινε. Δεν πάμε μέσα να δούμε τι υπάρχει, τι είναι μέσα?» Ο χριστιανός πάλι εντελώς άθακος, άθακος, «Πάμε», λέει. Μπαίνουν μέσα στον καινούργο τον φανταστικό πύργο και βρέθηκε προ ενός συμβουλίου δαιμόνων. Συνεδρίαζαν τα δαιμόνια και ο αρχηγός τους εκάθιτο επάνω σε ένα θρονίο. Ήταν κατασκεύασμα των δαιμόνων και του μάγου για να τον φέρουν στη δύσκολη θέση να αρνηθεί ο χριστιανός. Μόλις βλέπει ο μεγάλος ο διάβολος τον Μεσίτη, τον καλωσορίζει, επίσης και εκείνος τον προσκύνησε και του λέει ο διάβολος, «Καλώς ήρθες Μεσίτα. Αυτός ο άνθρωπος που είναι κοντά σου, ποιος είναι, τι είναι?» Ο Μεσίτης του λέει, «Είναι δούλος σου, δικός σου δούλος είναι». Ο δαίμονας ρωτά τον χριστιανό τον πιστό, «Δικός μου είσαι?» Εκείνος αμέσως επλήστη ζήλου πίστεως και αγάπης Θεού και είπε, «Όχι, εγώ είμαι δούλος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Με την ομολογία της Αγίας Τριάδας εξαφανίστηκαν και οι δαίμονες και ο Μεσίτης και ο πύργος και βρέθηκε μόνος με τα δύο ζώα. Στη συνέχεια έφυγε κατατρομαγμένος, πήγε στο σπίτι του, ανησύχησαν οι δικοί του και τους είπε το συμβιβικός. Μετά από μία μέρα συναντά τον τρίτο φίλο, τον αξιωματικό, τον ελεήμονα άνθρωπο και του λέει, «Πάμε να προσευχηθούμε στον εμβλαχέρνες ναό της Παναγίας μας». «Πάμε», λέγει ο αξιωματικός. Φύγανε, μπήκανε στο ναό, γονατίσαν μπροστά στην Παναγία, μπροστά στον Χριστό και κάνανε προσευχή. Ο αξιωματικός έβλεπε ότι τα μάτια του Χριστού βλέπανε κατευθείαν στον πιστό χριστιανό τον φίλο του και απορούσε, «Μα γιατί να κοιτάζει μόνο αυτόν? Είμαι κι εγώ χριστιανός και εγώ είμαι ορθόδοξος». Θα του έλεγε και ο λογισμός ότι κάνω και ελεημοσύνες, κάνω πράξεις καλές. Στέλνει τον πιστό χριστιανό να πάει πέρα. Κοιτάζει τον Χριστό, κοιτάζει πάλι εκείνον. Τον στέλνει από την άλλη πλευρά, επίσης κοιτάζει τον πιστό. Τότε παραπονούμενος λέγει στον Χριστό, «Χριστέ μου», λέει, «γιατί δεν κοιτάς και εμένα και κοιτάς μόνο τον αδελφό μου?» Και τότε ακούστηκε φωνή από την ιερά εικόνα και είπε, «Εσένα», του είπε, «ότι εξώσον δίδεις σου δίδω». Δηλαδή του είπε ότι εσύ κάνεις ελεημοσύνη από ό,τι σου δίνω, αλλά αυτόν του οφείλω, διότι με ομολόγησε ενώπιον των δαιμόνων και στη δευτέρα παρουσία θα του αποδώσω το μισθό. Και εφαρμόζεται η περικοπή του Ευαγγελίου που γράφει ότι ώστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, ομολογήσω καγό αυτόν έμπροσθε των αγγέλων του Θεού. Άρα λοιπόν η ομολογία της πίστεως είναι μεγάλο κατόρθωμα και θα πρέπει να έχουμε πάντα το θάρρος, πάντα την αγία τόλμη να ομολογούμε την πίστη μας και να μην φοβούμε θα κανένα.
να φοβούμεθα μόνο τον Θεό, εις τον οποίο θα δώσουμε απολογία για την πίστη μας. Μας έδωσε ο Θεός αυτή την μεγίστη δωρεά, να πιστεύουμε ορθοδόξως, χωρίς εμείς να του προσφέρουμε του Θεού απολύτως τίποτε. Έργα δεν έχουμε, είμαστε όλοι φτωχοί από έργα, τουλάχιστον ας έχουμε πίστη. Και έτσι εδώ στα ξένα που βρισκόσαστε και είσαστε ανάμεσα σε τόσους αιρετικούς και αθέους, νομίζω ότι είναι πρόσφορο το έδαφος να κάνετε συνεχώς ομολογία, ώστε να παίρνετε στεφάνια και να σας οφείλει πολλά ο Χριστός εις τη Δευτέρα Παρουσία Του. Έχουμε επίσης οι διαφορές της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους καθολικούς είναι πάρα πολλές. Όπως γνωρίζουμε, οι καθολικοί, η μεγαλύτερη διαφορά από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι στο σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως δεν επιδέχεται την παράβαση ούτε μιας κεραίας, ούτε την μετατόπιση μιας οξίας. Και βλέπουμε τώρα εκατοντάδες χρόνια να υπάρχει αυτή η τεράστια βλασφημία. Και ένα πάλι επίσης βασικό δογματικό λάθος τους είναι ότι αντί το Άγιο Βάπτισμα έχουν το ράντισμα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός αυτό το ράντισμα το αποκαλεί μίασμα. Και θα πρέπει να προσέξουμε πάντα να διαφωτίζουμε ότι το δικό τους ράντισμα είναι μηδέν. Όλα τα δικά τους μυστήρια είναι άκυρα. Επίσης όταν διαλεγόμεθα με τους αιρετικούς να φροντίζουμε να απολογούμεθα με πραότητα. Να μην μας χαρακτηρίζει νευρικότητα και θυμός, διότι δεν συμφέρει έτσι. Βλέπουμε τους Αγίους Πατέρες όταν χρειάζεται να ομολογήσουν την πίστη ή να ελέγξουν αιρετικόν άνθρωπο, πάντοτε μιλούσανε με ένα χρυσό στόμα. Ποτέ δεν εκατεφέροντο με λέξεις απρεπείς. Ο Νεστόριος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, γυμνή τη κεφαλή, δηλαδή επάγγονος, εκήρυτε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός. Και ότι η Θεοτόκος δεν είναι Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος. Και τον Χριστό τον κήρυτε ψηλόν άνθρωπο. Βλασφημία πρώτου βαθμού. Έγινε γνωστό, έγιναν γνωστά τα τρομερά λάθη του εις τον Αγιότατον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Κύριο και στον Αγιότατον Πάπα Λέοντα, ήταν Ορθόδοξος η Ρώμη τότε. Μόλις
το αίμα των αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι τι θέλησαν να τον νοθετήσουν για να εγκαταλείψει τις διαστρεβλωμένες ιδέες του. Δεν τον μίλησαν υβριστικά, με πολύ σεβασμό. Και αν θέλετε, ακούστε δύο λόγια την αρχή της επιστολής των προς τον Εστόριο. Ακούστε πως άρχισαν να το γράφουν. Επισκόπο συλλειτουργό Νεστορίο Κύριλλος επίσκοπος εν Κυρίω χέριν. Επιστολή Δευτέρα. Το ευλαβεστάτο και Θεοφιλεστάτο συλλειτουργό Νεστορίο Κύριλλος εν Κυρίω χέριν. Τρίτη επιστολή. Το ευλαβεστάτο και θεοσεβάστο συλλειτουργό Νεστορίο Κύριλλος και η συνερθούσα σύνοδος εν Αλεξανδρία εκ της Αιγυπτιακής διοικήσεως εν Κυρίω χέριν. Του έγραψαν την πρώτη επιστολή και του έλεγαν ότι ήρθε εις τας ακουάς ημών ότι κηρύτεται βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θα θέλαμε να μας γράψετε εάν πράγματι τα όσα ήρθαν εις τας ακουάς ημών αν είναι αληθή. Αυτός απήντησε ότι ναι, κηρύττω επάμονος ξεκάθαρα ασκέπαστα ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός και η Θεοτόκος δεν είναι Θεοτόκος αλλά είναι Χριστοτόκος. Το απήντησαν πάλι όπως βλέπετε με δευτέρα επιστολή, με πολύ σεβασμό πάλι του μιλάνε και του λέγουν ότι λυπούμεθα για όσα μας για όσα ομολογείτε και πιστεύετε, πλην σας παρακαλούμε να επανέρθετε στο ορθόδοξο δόγμα του Αγίου Πνεύματος και να εγκαταλείψετε την αίρεση, διότι θα αναγκαστεί η περιημών σύνοδος να σας αφορίζει, να σας αναθεματίσει και να σας αποκόψει. Απαντάει στη δεύτερη επιστολή ότι εμένα εις το δόγμα ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός και τα υπόλοιπα. Και τελικά του στέλνουν την τρίτη επιστολή, στην οποία με πολύ λύπη και συνοχή καρδίας τον αποκόπτουν από την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον καταδικάζουν στο ανάθεμα. Αλλά παρότι ο Νεστόριος ξεκαθάριζε τη θέση του ως αιρετικός πλέον, δεν τον υβρίζουν, δεν τον μιλάνε άσχημα, αλλά του γράφουν όπως βλέπετε τόσο όμορφα. Το Άγιο Πνεύμα δεν φωτίζει τους ομολογητάς να εκφράζονται έτσι με λέξεις απρεπείς. Γι' αυτό και εμείς όταν θα έρθουμε στη θέση να ομολογήσουμε την πίστη, να προσέξουμε να μην υβρίζουμε, αλλά με πολύ καλό τρόπο, με πραότητα, με καλοσύνη, να τους νοθητούμε και βλέποντας αυτοί οι άνθρωποι την αγάπη και τον καλό τρόπο που θα μετερχόμεθα, ίσως να δεχθούν το φωτισμό της επιστροφής εις την αλήθεια. Ο Μέγας Βασίλειος όταν ήταν επίσκοπος Κεσαρίας
Οι αιρετικοί του Νεστορίου που βλασφημούσαν στο Άγιο Πνεύμα είχαν τότε μεγάλη ισχύ στα βασίλεια και δημιουργούσαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μεγάλη τρικυμία. Ο Μέγας Βασίλειος είδε την τρικυμία, είδε τα κύματα που ήταν πολύ μεγάλα και επικίνδυνα, αισιώπησε και δεν κήρυτε υπέρ του Αγίου Πνεύματος. Κήρυτε για τον Πατέρα, για τον Υιό, για το Άγιο Πνεύμα που σιωπούσε. Οι ζηλωτοί άνθρωποι άρχισαν να τον κατηγορούν ως δειλό, άλλοι ως ίσως να είναι και αιρετικός, γιατί δεν ομολογεί την πίστη του στο Άγιο Πνεύμα, γιατί υποχωρεί, γιατί σιωπά και τόσα άλλα. Ο Μέγας Βασίλειος δεν απαντούσε σε κανέναν. Όταν πέρασε η φορτούνα, όταν σπάσαν τα κύματα, όταν οι Ορθόδοξοι πήραν θέσεις στα βασίλεια και είχαν υπερμάχηση, τότε ανέβηκε εις τον άμβονα και κήρυξε υπέρ του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι αυτοί του είπαν, γιατί δεν κήρυτες τόσον καιρό. Είπε ότι εάν εκήρυτα θα γινόταν μεγάλος άλλος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ενδεχομένως αδύνατοι άνθρωποι να υποχωρούσαν και να γίνονται αιρετικοί. Και έτσι θα είχαμε απώλεια πολλών ψυχών. Ενώ με την σιωπή παρήλθε η τρικυμία και ειδού το σκάφος πλέει υγιέστατο στην πορεία της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Αθανάσιος αναγκάστηκε να κρυφτεί επί χρόνια ολόκληρα μέσα σε ένα πηγάδι και από τη θέση αυτή κυβερνούσε την Εκκλησία. Δεν ήταν δειλός ο Άγιος Αθανάσιος, ήταν υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Εκκρύπτετο δια την ωφέλεια της Εκκλησίας το να ομολογήσει την πίστη και να τον σκοτώσουν οι αιρετικοί, αυτός μεν θα εστεφανώνεται, αλλά η Εκκλησία θα εστερείται ενός τόσο μεγάλου φωστήρος. Και έτσι, φιδόμενος της Εκκλησίας, εκρύπτητο. Όταν εκάλεσε πάλι ο χρόνος να έρθει εις το φως, εντελώς αθόρυβα ευρέθηκε κάποια μέρα στο θρόνο της Αλεξανδρίας. Πολλοί επίσκοποι και πολλοί λαός είχε παρασυρθεί εις την αίρεση του Αρίου. Και αφού επέστρεψε ο Αθανάσιος εις τον θρόνο του και η Εκκλησία και πάλι αναστήθηκε εις την Αλεξάνδρεια, ορισμένοι επίσκοποι εγύρισαν πάλι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τους κάλεσε η Σύνοδος και τους είπε, γιατί ακολουθήσετε τους Αριανούς. Τότε αυτοί απολογήθηκαν και είπαν ότι εφόσον το πίμνιο προσχώρησε στους αιρετικούς, αναγκαστήκαμε κι εμείς να γίνουμε φαινομενικά αιρετικοί για να κρατήσουμε το πίμνιο υπό την δική μας προστασία, ώστε όταν η Εκκλησία έρθει πάλι στην προτέρα δόξα της να επιστρέψουμε το πίμνιο. Η Σύνοδος επίνεσε πάρα πολύ τον τρόπο αυτόν και δεν ετοιμώνησε τους επισκόπους, αλλά τους έδωσε και τις επισκοπές τους. Και βλέπουμε ότι η Ορθόδοξη ως Εκκλησία κατά καιρούς έδιδε μάχα και επάλευε με πολλούς αιρετικούς
Και τελικά το Άγιο Πνεύμα υπερβαθούσε. Και πάλι επανέρχομαι και λέγω ότι οφείλουμε πάρα πολλά εις το Χριστό μας που μας αξίωσε να είμεθα Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να ομολογούμε Ορθοδόξως την Αγία Τριάδα. Και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας κρατήσει μέχρι τελευταίας μας αναπνοής εις την Ορθόδοξο Εκκλησία Του με μια πολύ μεγάλη ομολογία, ώστε όταν βρεθούμε ενώπιον του Χριστού να έχουμε το κάθημα της Ορθοδόξου πίστεως και η Ορθόδοξος ομολογία θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Είμεθα αμαρτωλή, αλλά το καυχόμεθα ότι είμεθα Ορθόδοξη και προσκυνούμε Ορθοδόξος του Θεού. Βέβαια, λυπούμεθα όλους τους ανθρώπους που δεν είναι Ορθόδοξοι. Τους λυπούμεθα, διότι είναι πλάσματα του Θεού. Και θα πρέπει να προσευχόμεθα να έβρουν την αλήθεια. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, εύχεται για αυτή την ένωση. Όχι την ένωση, την υποχώρηση της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τους αιρετικούς, αλλά οι αιρετικοί να προσέλθουν στην Ορθόδοξο πίστη εκ της οποίας εξέκλειναν. Η Ορθόδοξος Εκκλησία ούτε πρόσθεσε ούτε αφαίρεσε από ό,τι παρέλαβε από τους Αγίους Πατέρες. Γι' αυτό δεν έχουμε να δώσουμε τίποτε στους αιρετικούς. Δεν θα υποχωρήσουμε ούτε στην παραμικρά λεπτομέρεια. Θα μείνουμε πιστοί στην Ορθοδοξία μας και θα αγωνιστούμε. Οι καιροί, χαλεποί καιροί μας πλησιάζουν. Πρέπει να είμαστε οπλισμένοι να δώσουμε και το αίμα μας εάν το καλέσει ο καιρός. Οι μάρτυρες για την πίστη έχησαν το αίμα τους και τώρα είναι στεφανωμένοι στους ουρανούς. Εκεί έχουν σχηματίσει την θριαμβεύουσα εκκλησία. Εμείς είμαστε στη στρατευωμένη. Εμείς βρισκόμαστε στην αγωνιζομένη εκκλησία. Και αν ο Θεός το θελήσει και αν δεν θα σωθούμε από τις αμαρτίες μας, ίσως ο Θεός επιτρέψει να ομολογήσουμε την πίστη και η ομολογία θα μας δικαιώσει, ίσως να μας αξιώσει και της αγιότητος. Και τον σαν φιλάν.